κάλεσα τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Είναι ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Λουδιράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Α, ωραία φωνή, χαίρομαι γι' αυτό, της εποχής. Συγχωρήστε μου τη φωνή, με ταλαιπωρεί μία έως μερικές μέρες τώρα, αντάζω θα τα καταφέρουμε. Έτσι θα τα καταφέρετε, γιατί να μην τα καταφέρετε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας, γιατί προσέξτε, μην μου πείτε τίποτα, γιατί τα έχουμε πει όλα για το τι θα πάρουμε. Α, επειδή είπα ότι παίζουμε επίσης και την Μαργαρίτα, το παιχνίδι της Μαργαρίτας από το πρωί, μαδώντας τα φιλαράκια της, θα μπουν, δεν θα μπουν οι επιδοτήσεις. Μου είπαν φίλοι οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου και είδαν τους λογαριασμούς τους στο κινητό τους, στο τηλέφωνο, ότι δεν έχουν καταβληθεί ή δεν έχουν πιστωθεί ακόμα τα χρήματα. Για να ξέρετε. Μην μου πείτε λοιπόν τίποτα από το τι θα πάρουμε, γιατί επιδόματα, ιστορίες, αμαρτίες, δώρα κλπ. Τα έχω αναφέρει όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να δούμε τι είναι αυτό που χρωστάμε. Κύριε Χριστοφοράκη, είπα και θα το ξαναπώ ότι έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο ότι αυτά τα οποία παίρνουμε, άσχετα με το αν είναι ψίχουλα ή όχι, ως επίδομα, ως βοήθεια, ό,τι παίρνει ο καθένας, τελικά δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που λέγεται σούπερ μάρκετ, έξοδα για ένα σπίτι, για μία επιχείρηση. Από εδώ και κάτω τώρα και μέχρι να τελειώσει η χρονιά, ποιες είναι οι δικές μας οι υποχρεώσεις? Να ξεκινήσουμε με μία σχετικά ευχάριστη είδηση, ότι ήδη από χθες το βράδυ το Υπουργείο Οικονομικών ανήγγειλε παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μάλιστα δίμηνη παράταση έως τέλος Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν. Είναι επίσημο, θέλετε να πείτε? Ναι, ναι, ναι. Έχει βγει από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι επίσημο. Μέχρι 28 Φεβρουαρίου μετατίθεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. 29 Φεβρουαρίου, δίσεκ το έτος. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Σωστά έχετε. Έχετε δίκιο. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Είναι μια σημαντική ανάσα για ανθρώπους που. Είναι αυτό που λέμε, τα φέρνουν πέρα τσίμα τσίμα να μπορέσουν να κάνουν Χριστούγεννα. Βέβαια, η καταβολή συγκεκριμένη θα γίνει, απλά θα γίνει με μια δίνεται δυνατότητα να καταβληθεί με μια καθυστέρηση 2 μηνών. Ωραία. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο πληρωμών ως προς τη φορολογική διοίκηση, έχουμε τη δόση του φόρου εισοδήματος και τη δόση του ΕΜΦΙΑ. Και βέβαια, έχουμε τις δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών που έχουμε τόσο στη φορολογική διοίκηση, στην εφορία, να τα πούμε απλά, όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι μεγάλες πληρωμές λοιπόν κλείνουν εδώ, οι μεγάλες καταβολές και υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες. Να τονίσω εδώ ότι πέρα από τα χρήματα που καταβάλουμε, υπάρχουν ακόμα και κάποιες δηλωτικές υποχρεώσεις που απομένουν λίγες μέρες μέχρι το πέρας του χρόνου και θα πρέπει όποιος δεν τις έχει ολοκληρώσει να τις ολοκληρώσει, για να μην βρεθεί να πληρώνει πρόστιμα την πρώτη του χρόνου. Κρίμα είναι. Ποιες είναι αυτές? Δηλωτικές υποχρεώσεις αναφέρεστε κυρίως σε επιχειρηματίες, έτσι? Όχι, όχι, και σε πολίτες. Δεν θα αναφέρω στους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες, ξέρετε, καθένας έχει τον συνάδελφο λογιστή φοροτεχνικό που τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του. Για απλούς πολίτες, μέχρι τέλος του έτους, είναι λίγη υποχρέωση να υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για αναδρομικά από μισθού, συντάξεις ή επιδόματα που έλαβαν οι πολίτες μέσα στο 2022 και αφορούσαν προηγούμενα έτη. Μέχρι τέλος του έτους, λίγη προθεσμία για να υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος όσων για πρώτη φορά άλλαξαν φορολογική κατοικία και πλέον δηλώνουν κάτι και εξωτερικού. Καθώς επίσης λύγει και η προθεσμία για τους κληρονόμους θανόντων κατά το 2022 προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση του θανόντα στην ΔΟΗ. Συγχωρείτε. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, είναι το. Βέβαια. Επίσης, όσοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν κάποια δωρεά, έχουν κάνει κάποια αγορά η οποία προέρχεται από χρήματα που τους δώρησε παππούς, γιαγιά, γονέας ή οποιοδήποτε και δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της δήλωσης φόρου δωρεάς στη ΔΟΗ, πρέπει να υποβληθεί και αυτή μέχρι 31/12. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να επικαλεστούν τα χρήματα της δωρεάς προκειμένου να καλύψουν το τεκμήριο της αγοράς της συγκεκριμένης.
Όλα αυτά είναι οι υποχρεώσεις ναι. που αφορούν τον πολύ κόσμο. Αχα, λοιπόν, κρατάω αυτά με τις δηλωτικές υποχρεώσεις. Όλα αυτά τα οποία αναφέρατε περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία που ανακοίνωσε το Υπουργείο. Γιατί λέει ξεπέρασαν τα 106 δις στο τέλος Οκτωβρίου τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτά. Άλλο κεφάλαιο είναι. Αυτά τα ληξιπρόθεσμα είναι χρέη που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις στη φορολογική διοίκηση, τα οποία είτε δεν έχουν τακτοποιήσει με κάποιο είδους ρύθμιση, είτε ακόμα και αν έχουν κάνει ρύθμιση, αυτή έχει χαθεί γιατί δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε. Είναι χρήματα που είναι αρρύθμιστα και το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να βρει τρόπο να τα εισπράξει. Να επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι με τις ρυθμίσεις που είναι αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή, δεν είναι αδύνατο για τους πολίτες να μπουν και να ρυθμίσουν οφειλές προηγούμενων ετών. Και καλό θα είναι κάποια στιγμή να ακούσει την αγορά το ελληνικό το Υπουργείο Οικονομικών και να βγάλει μια ρύθμιση οριζόντια για όλους, ας το πούμε μια τελευταία ευκαιρία, που όμως θα δίνει και κάποια πλεονεκτήματα σε όποιους ενταχθούν σε αυτή, δηλαδή πλεονεκτήματα τι εννοώ, ας έχει για όσους έχουν τη δυνατότητα και ένα κούρεμα στο τέλος των υπέρογκων προσαυξήσεων και των προστήμων που υπάρχουν, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ρυθμίσουν και να έχει αριθμό δόσεων τέτοιο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με βάση την εικόνα, την οικονομική τους κατάσταση που βρίσκεται καθένας. Και βέβαια εκείνο το άλλο το πολύ μεγάλο θέμα είναι οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στη σύνταξη αυτή την ώρα εξαιτίας αυτών των οφειλών. Μπορεί να ανέβασαν με βάση το φορολογικό νομοσχέδιο από τα 20 στα 30.000 ευρώ το ποσό αυτό, αλλά δυστυχώς ουκαλάβεις παρά του μη έχοντος. Να πούμε, επειδή μας ακούνε και αγρότες, ότι για τους αγρότες αφορά 6.000 το ποσό, ανέβηκε και στις 10.000 ευρώ που μπορούν να υποβάλουν έτοιμα στις εξοδότησεις και να παρακρατείται το τμήμα της οφειλής τους από τη σύνταξή τους. Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή ιδιαίτερα για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν φτάσει στο όριο της ηλικίας της εξοδότησης. Έχουν καταβάλει φορές, γιατί για φανταστείτε λίγο. Κάποιον που κατέβαλε φορές από τα 40 χρόνια, τα 30 αν είναι λοιπόν, και επειδή τα 10 τελευταία χρόνια που έτυχε να είναι τα χρόνια της κρίσης ο άνθρωπος βρέθηκε σε οικονομική αδυναμία, να μην μπορεί να λάβει καθόλου σύνταξη επειδή ακριβώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να πληρώσει την οφειλή που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και δυστυχώς τόσο δύσκολα έτσι όπως γίνονται, έτσι όπως διαχειρίζονται και γίνονται τόσο δύσκολα για την δική μας τη ζωή. Λοιπόν, αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας, οι βασικές, απλών πολιτών, επιχειρηματιών κλπ. Μέχρι και την εκπνοή του 2023. Για το τι θα πάρουμε τα έχουμε πει, το τι θα πάρουν εκείνοι που δικαιούνται, γιατί θα τα πάρουμε όλοι. Δεν θα έχουμε μια μικρή βοήθεια όλοι, εν πάση περιπτώσει, αλλά και πάλι ποσά τα οποία δυστυχώς δεν σε φτάνουν για να αντιμετωπίσεις, κύριε Χριστοφοράκη, το πολύ αυξημένο κόστος ζωής με μια ακρίβεια που εμένα θα με συγχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τη βλέπω και τόσο εισαγόμενη, διότι υπάρχουν πολλά τα οποία γίνονται ως στρεβλώσεις και παθογένειες μέσα στην αγορά και στην εγχώρια αγορά. Αν εμείς θέλουμε να το βαφτίζουμε για λόγους επικοινωνιακούς, πολιτικούς, ότι είναι μόνο μια εισαγόμενη ακρίβεια, αυτό είναι ένα άλλο καπέλο ή ένα άλλο Ευαγγέλιο ενός άλλου παπά. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπάρχει η ενεργειακή κρίση, να υπάρχουν δύο πόλεμοι που επιτείνουν την κατάσταση. Μπορεί όντως εξωγενείς παράγοντες να δημιουργούν τις πληθωριστικές τάσεις. Όμως, όπως ο καθένας από εμάς και στα σπίτια μας μέσα, δεν χρειάζεται να βλέπουμε μεγάλη εικόνα. Και στο σπίτι μας μέσα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κάνει κάποιες κινήσεις προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να περιορίσει και να βοηθήσει ιδιαίτερα τις ευπαθείς οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση την οποία, ξέρετε, δεν την έχουμε συνηθίσει κιόλας. Με πληθωρισμό 9%, πληθωρισμό στη χώρα μας έχουμε να δούμε από το κοντά 20 χρόνια. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι δεν θυμούνται καν πώς ήταν. Τι ήταν οι πληθωριστικές τάσεις που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να πάρουν, προφανώς και υπάρχουν πολύ περισσότερα από αυτά που έχουν λάβει μέχρι τώρα.
Όμως η πολιτική διοίκηση, η ηγεσία θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και την ευθύνη, ούτως ώστε, επιμένω εγώ και λέω, να βοηθηθούν ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Μου έκανε φοβερά μεγάλη εντύπωση, θα το ξαναπάω στο φορολογικό που το ξέρω καλά εγώ, εχθές που με κάλεσε πελάτησά μου καθόλου καλοπληρωτής όλα τα χρόνια της ζωής της, η οποία μονογονεϊκή οικογένεια μεγαλώνει δύο παιδιά, έχει μία οφειλή στο δημόσιο 3.000 ευρώ, παίρνει ταμείο ανεργίας και κάποια μικρή επιδότηση. Πλοκάρανε λογαριασμοί της λοιπόν εχθές για την οφειλή αυτή. Αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Είναι νόμιμο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό για ανθρώπους τέτοιες κατηγορίες. Είναι, ξέρετε, ορισμένα μικρά που πρέπει να τα δούμε. Και πολλά μεγάλα που επίσης πρέπει να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Είπα στην αρχή ότι παρέαμε το Δημήτρη Χριστοφοράκη, γιατί δεν το παίρνω μόνη μου πάνω μου, θα τους κάνω με λίγο την καρδιά πέτρα σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές μας τις υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσω, δεν θέλω να μου πείτε κάτι άλλο, ακούστε κάτι μαζί μας. Το βλέπω στο neakrite.gr. Χαμογελάς, κλαις, δεν ξέρω τι κάνεις, λέει. Χαμός, μελαχνό κηδεία σε κλήρωση στην Κρήτη. Δώρο μια κηδεία αξίας 1.000 ευρώ που ο τυχερός μπορεί να προσφέρει και σε άλλο. Μάλιστα το δώρο του δεύτερου τυχερού, δηλαδή η κηδεία των 1.000 ευρώ, δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά είναι δώρο rollover, δηλαδή μεταφέρεται και σε άλλο. Κληρώνουν smartphone, λέει το δημοσίευμα, iPhone, τηλεοράσεις, αλλά και κηδείες σε λαχιοφόρο αγορά για την οικονομική ενίσχυση νομικού προσώπου στην Κρήτη. Σε λαχνό που έφτασε στο neakrite.gr, τα τρία μεγάλα δώρα με σειρά αξίας του δώρου είναι ένα τηλέφωνο τελευταίας κυκλοφορίας iPhone που κοστίζει 1.200 ευρώ, μία κηδεία που κοστίζει 1.000 ευρώ και την κερδίζει ο δεύτερος τυχερός, και ο τρίτος τυχερός κερδίζει μία τηλεόραση 75 αξίας 900 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει Φεβρουάριο του 2024 με τους όρους του Λαϊκού Λαχείου και όπως λέγεται οι λαχνοί έχουν ξεπουλήσει. Εγώ ρωτάω το εξής. Είμαι η τυχερή που έχω πάρει, για να μην αναφέρω κανέναν άλλο και παρεξηγηθώ. Είμαι η τυχερή που έχω κερδίσει την κηδεία, το λαχνό με την κηδεία 1.000 ευρώ. Αν πεθάνω πριν από το Φεβρουάριο, τι θα γίνει ο λαχνός, κύριε Χριστοφοράκη? Δεν ξέρω αν μετά τι είναι. Τι να σας πω γύρω από αυτό. Εγώ πάντως δεν θα ήθελα να κερδίσω το συγκεκριμένο λαχνό και για ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή είμαστε τελείως τρελοί, έτσι. Τι να σας πω. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά και γελάμε και κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι περαστικά. Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και την οικογένεια. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.